αδελφοί, εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Περί καυχήσεως ομιλεί σήμερον ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος και πάλιν γράφων προς Γαλάτας την επιστολή του, αναφέρεται στο σημείο το οποίο θίγει και λέγει ότι εγώ λέγει έχω μία ευχαρίστηση και μοναδική, την οποία δεν δύναται κανείς να μου αφαιρέσει. Και η μοναδική αυτή ευχαρίστηση στην οποία έχω είναι ότι καυχόμαι εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, υπέφερε πολλά, έπαθε πολλά και εκήρυξε τον Λόγον του Θεού εις τον κόσμο. Έδωκε το φως στα έθνη, έδωκε την χαρά εις τον κόσμο η οποία εστερείτον. Ο Απόστολος Παύλος όμως ηξιώθηκε άλλα χαρίσματα και ένα εκ των μεγαλύτερων χαρισμάτων τα οποία του έδωκε ο Θεός ήταν το ότι συνομιλούσε με τον Θεό και ο Πανάγαθος Θεός τον ανέβασε εις τον Παράδεισο δια να ειδεί τα κάλλη του Παραδείσου και εκείνα τα οποία ετοιμάζει ο Θεός δι' εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Και ομιλεί σήμερον ότι δι' εμέ, λέγει, η χαρά η μεγάλη είναι ότι ο Σταυρός του Χριστού με έσωσε, επάνω εις τον οποίον ο Κύριος μου εσταυρώθηκε, έχισε το αίμα του. Και αυτός ο Σταυρός είναι εκείνος ο οποίος μου έδωκε την σωτηρία, ο Σταυρός του Χριστού. Είναι το υποπόδιον των ποδών του Κυρίου, είναι ο θρόνος του Κυρίου, είναι η χάρις του Θεού η οποία έπεσε επάνω σε εκείνο το ξύλο επί το οποίο εσταυρώθηκε, έχισε το αίμα του. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός αυτόν τον τίμιον σταυρόν πλέον, τον οποίον έβαλαν εις τους ώμους του και μετεφέρθη αλυσοδεμένος εις τον θάνατον από τους εχθρούς του. Επάνω σε εκείνο τον σταυρόν τον οποίον έφεραν επί των ώμων του ο Κύριος, υπέφερε τους πόνους τους φρικτούς, εκαρφώθη και ουδείς ειδηνήθη να τον ελευθερώσει από το σταυρόν εκείνον, εις τον οποίον μόνος του έγινε θυσία δι' εμάς. Ο σταυρός του Κυρίου, ο οποίος λέγει είναι τριμερής σταυρός, δηλαδή αποτελείται ο σταυρός εκείνος από τρία μέρη, από κέντρον, κυπάρισον και πεύκο. Ήταν αυτά τα τρία μέρη τα οποία ο Αβραάμ έδωκεν εις το Λότ την τιμωρία για να τα φυτέψει εκείνα τα τρία μέρη του Σταυρού την ώρα κατά την οποία εξομολογήθη εις τον θείον του, τον Αβραάμ. Όταν εξομολογήθη ο Λότ, ο οποίος ημάρτησε με τας δύο του θυγατέρας, ήτο τόσο βαρύ το αμάρτημα, ούτως ώστε τη στιγμή εκείνη ο Αβραάμ του έδειξε μπροστά του τρεις δαυλούς,
εκείνον τη στιγμή εκείνη και του λέγει: πάρε αυτούς τους τρεις δαυλούς, φύτευσέ τους και αν βλαστήσουν τότε σε συγχωρεί ο Θεός. Και πήρε τους τρεις εκείνους δαυλούς ο Λότ, τους εφύτευσε και τους επόδιζε από τον Ιορδάνη ποταμόν και ευλάστησαν οι τρεις εκείνοι δαυλοί και γέννετο ένα δέντρο. Το δέντρο αυτό το ευρήκαν οι Εβραίοι όταν έχτιζαν τον ναόν του Σολομώντος και θέλησαν να το βάλουν επάνω εις τον ναόν. Το εμετρούσαν στην γη και όταν το ανέβαζαν ήταν άλλοτε μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο. Και το επέταξαν εκείνο το κομμάτι, το δέντρο, το επέταξαν και είπαν: τούτο είναι δέντρο κατάρας. Αυτό το ευρήκαν την ώρα κατά την οποία θέλησαν να σταυρώσουν τον Χριστόν μας και το επίησαν σταυρών. Επάνω στο ξύλο της κατάρας εκείνης εσταυρώθη ο Θεός για να άρει την αμαρτία από τον κόσμο, για να την σηκώσει επάνω στους ώμους του, για να πληρωθούν οι λόγοι του Ιωάννου του Προδρόμου όταν τον είδε να έρχεται προς τον Ιορδάνη να βαπτιστεί μετά από το σαραντάριον όρος όπου επροσευχήθη επί 40 ημέρας και ύψωσε το χέρι του και έδειξε με το δείχτη και είπε: είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι, λέγει, το πρόβατο το οποίο έστειλε ο Πατήρ από τους ουρανούς στην γη για να άρει την αμαρτία του κόσμου, να την σηκώσει την αμαρτία του κόσμου ολοκλήρου. Και τούτο πρέπει να γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ότι την ώρα κατά την οποία εξομολογούμεθα η κάθε μία αμαρτία μας την οποία λέγουμε την ώρα εκείνη αναβαίνει στους ώμους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εκείνος κατά την ώρα της εξομολογήσεως έχουν των λειτουργών του σκέπει των αμαρτωλών, τον ακούει των αμαρτωλών, βλέπει την καρδία του αν είναι συντετριμένη και τεταπεινωμένη και παίρνει από το στόμα του την κάθε μία αμαρτία και την επομίζεται ο Θεός μας. Δια τούτο ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι μεγαλυτέραν καύχησιν δεν έχω ημιμόνον εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού, λέγει, εμή κόσμος εσταύρωται. Επάνω σε αυτόν τον σταυρόν, λέγει, τον οποίον έχω ως καμάρι μου και ευχαρίστησή μου, επάνω σε αυτόν τον σταυρό, λέγει, εσταυρώθη διε με όλος ο κόσμος. Δεν βλέπω τίποτε στον κόσμο αυτόν, διότι τον βλέπω να είναι νεκρός ο κόσμος. Τι εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί μου? Εννοεί εδώ την δόξα του κόσμου τούτου, τας απολαύσεις του κόσμου τούτου, τας διασκεδάσεις και ό,τι άλλο υπάρχει που λέγεται αμαρτία. Αυτά τα βλέπει ο Απόστολος Παύλος δια τον εαυτόν του ότι είναι νεκρά. Διού εμή κόσμος εσταύρωται. Είναι σταυρωμένος, λέγει, διε με ο κόσμος, αποθαμένος διε με ο κόσμος. Δεν βλέπω τίποτε άλλο στον κόσμο τούτον, διότι όλα είναι διε με σκουπίδια. Εσταυρώθη διε με ο κόσμος, αλλά συνεχίζει και λέγει, και εγώ, λέγει, εσταυρώθηκα εις τον κόσμο. Δεν τον βλέπω πλέον. Βλέπω τον ειδικό μου εαυτόν και την ώρα κατά την οποία θα με καλέσει ο Κύριος μου
να με πάρεις στην βασιλεία του την επουράνιον. Άραγε σε αυτά τα οποία μας λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, ότι έχει τον Σταυρόν ως καύχημα και καμάρι δικό του, ότι έχει τον Σταυρόν ως δικόν του μέσον ευχαριστήσεως, το έχουμε και εμείς. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτόν μας και να ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο τι μας λέγει. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι, παιδί μου, λέγει, εσύ προτού βγεις από τον πυλώνα της οικίας σου, λέγει, προτού βγεις έξω από το σπίτι σου, λέγει, πίσω το σημείο του Τιμίου Σταυρού, λέγει, τύπωσε το επάνω σου, λέγει, και πες την ώρα εκείνη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Ιησούς Χριστός νικά. Και την ίδια στιγμή εκείνη, λέγει, φράσον προς τον διάβολον, αποτάσσομαι σε σατανά και πάση τη έργη σου και πάση τη πομπή σου και πάση τη λατρεία σου. Και τότε, λέγει, αφού τυπώσεις επάνω στο μέτωπό σου το σημείο του Σταυρού, λέγει, εάν άνθρωπος κακός σε ειδεί, αν δαίμονας σε αντικρίσει, λέγει, εξαφανίζεται, διότι βλέπει επάνω στο μέτωπό σου το σημείο του Σταυρού. Και να έχεις πάντοτε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κατά νου ότι ό,τι ποιήσεις στον κόσμο τούτον, πάντοτε, λέγει, να ποιείς το σημείο του Σταυρού. Τούτο έχουν οι ευσεβείς οι οποίοι αγαπούν τον Θεό. Χωρίς το σημείο του Σταυρού δεν άρχονται ουδενός έργου, ούτε όταν θα θερήσουν, ούτε όταν θα συνάξουν, ούτε όταν θα μαζέψουν την σταφυλήν από τα σαμπέλους, ούτε ουδέν έργων πράττουν εάν δεν πείσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Πλην όμως, αδερφοί μου, θα προσέξουμε και κάτι άλλο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη κοιμηθείς εάν δεν πείσεις το σημείο του Σταυρού επάνω εις το μαξιλάρι σου, και όταν ξυπνήσεις, λέγει, να πείσεις το σημείο του Σταυρού. Και προσθέτουμε και εμείς και λέγουμε, αδερφοί μου, εάν θέλεις να ετοιμάσεις το φαγητό σου, θα βάλεις το νερό στην κατσαρόλα, θα κάνεις το σημείο του Σταυρού με το νερό. Θα βάλεις το λάδι μέσα στην κατσαρόλα στο φαγητό σου, θα το βάλεις ποιόν το σημείο του Σταυρού. Θα ετοιμάσεις το φαγητό σου να το βάλεις στο πιάτο, πίσον το σημείο του Σταυρού και μετά να το βάλεις στο πιάτο. Και όταν θα κόψεις το ψωμί σου, πάλι σταύρωσε το ψωμί σου και μετά να φάγεις από το ψωμί εκείνο. Ο Σταυρός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Είναι η ωραιότης της Εκκλησίας. Είναι ο Σταυρός των αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Δεν ανέχεται ο διάβολος, ούτε αντέχει να ειδεί το σημείο του Σταυρού. Πλην όμως υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι εντρεπόμεθα να πείσουμε το σημείο του Σταυρού. Δεν κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Φοβούμεθα μήπως μας δουν. Καθόμεθα στο μαγειρίο για να φάγουμε, και αντί να βλέπουμε τον Θεό και τον Τίμιο Σταυρόν, εντρεπόμεθα μήπως μας δουν και γελάσουν. Αδερφέ μου, ή αγαπάς τον Θεό και τιμάς τον Σταυρόν του Κυρίου όπως ο Απόστολος Παύλος, ή δεν τον αγαπάς τον Θεό και φοβείσαι τον κόσμο και δεν ομολογείς εκείνον ο οποίος σταυρώθη για να μας σώσει. Αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Σταυρός του Κυρίου είναι δι' εμέ η σωτηρία μου. Με αυτόν τον Τίμιο Σταυρό, λέγει, ζω, κινούμαι, αναπνέω και σηκώνομαι. Με αυτόν τον Σταυρόν ποιώ τα έργα του Κυρίου μου. Άραγες θα το τηρήσουμε και εμείς αυτό το οποίο σήμερον ηξιώθημεν,
να ακούσουμε από το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Και όταν ποιούμε το σημείο του Σταυρού, υπάρχει άλλος δαίμονας. Σε εμποδίζει να τυπώσεις το σημείο του Σταυρού καθαρό με τα τρία δάχτυλα. Και σε βιάζει και τον κάνεις αντί σταυρών εμπεγμών του Σταυρού. Δεν κάνεις το σημείο του Σταυρού και καυχάσει ότι είσαι χριστιανός. Δεν έχεις κανένα σημείο το οποίο να ειδεί ο Θεός και να σε αγαπήσει. Βλέπει την καρδία σου ότι εντρέπεσαι. Και αντί να σου δώσει ευλογία, αντί να φύγει ο δαίμονας, έρχεται και σε κάνει δικόν του. Διότι δεν σε φοβάται, δεν κάνεις το σημείο του Σταυρού. Βιάζεσαι και δεν τυπώνεις καθαρό το σημείο του Σταυρού. Μόνον τότε φεύγει ο διάβολος. Δι' αυτό, αδερφοί μου, για να έχουμε την ίδια χαρά του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να έχουμε το σημείο του Σταυρού και να το ζούμε όπως το εζούσε ο Απόστολος Παύλος, που έλεγε ότι το σημείο του Σταυρού είναι το καύχημά μου, είναι η χαρά μου. Και αυτός με σταύρωσε εις τον κόσμο τούτον και δεν με ελκύει ουδέν γήινον, αλλά με ελκύει εις τον ουρανόν όπου είναι ο θρόνος του Θεού μου. Και αυτός ο Τιμίος Σταυρός, αδερφοί μου, είναι εκείνος ο οποίος θα εμφανιστεί εις την Δευτέραν παρουσία του Χριστού. Τότε θα ειδεί ο κόσμος, λέγει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και ποιον είναι? Μόνον ο Τίμιος Σταυρός. Αυτός θα εμφανιστεί για να τον δει όλος ο κόσμος και πάνω σε εκείνον των σταυρών θα είναι το αίμα του Κυρίου ακόμη, το οποίο θα παρουσιάσει στην δίκη την μεγάλη και θα είπε ότι «Με βλασφημούσατε και εμένα και τον σταυρό μου τον Τίμιον. Με βλασφημούσατε και εμένα και ειδού τα καρφιά τα οποία έχω στα χέρια μου, ειδού το αίμα το οποίο τρέχει ακόμη από την πλευρά μου, ειδού η ταπείνωσή μου την οποία υπέστην διέσαι». Και εσύ τι θα πεις, τι θα μιλήσεις, πώς θα απολογηθείς, πώς θα δώσεις παρησίαν εις τον Θεόν όταν αυτόν τον Τίμιον Σταυρόν τον οποίον μας έδωσε δεν τον εκτιμάς και δεν τον σέβεσαι? Κύριε και Δέσποτα της ζωής μας, επίβλεψον εξ ύψους κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου, ιδέη μας τους αμαρτωλούς και αναξίους και χλιαρούς, διότι Εσύ μας ετώνησες ότι ο χλιαρός διεμέ είναι ασφαλισμένο εισιτήριο της κολάσεως, μέλλον εμέσα εκ του στόματός μου. Δεν είσαι, λέγει, ούτε κρύος, δεν είσαι ούτε ζεστός, είσαι χλιαρός. Και νομίζεις ότι έχεις μπροστά σου την Βασιλεία των Ουρανών. Δεν κερδίζεται η Βασιλεία των Ουρανών με χλιαρότητας. Ή θα είσαι με τον Θεό ή θα είσαι με τον διάβολο. Μέση οδός δεν υπάρχει. Δια τούτο ας μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός δια πρεσβειών του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας υπενθυμίζει και μας συμβουλεύει και μας οδηγεί να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου μας, τα εντολάς του και την Αγία του Γραφή, να μας αξιώσει εις τον κόσμο τούτον να τον ομολογήσουμε και στην επουράνιον του Βασιλείαν να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.